τα πρόσφατα γνωστά εις όλους γεγονότα, τα συνυφασμένα με την ανέτεια, η δεχθή δολοφονία ενός σφριγιλού νέου, του Άλκη στη Θεσσαλονίκη, με την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκάλεσαν τα χιόνια στην Αττική, με όσα στη συνέχεια διαδραματίστησαν και διημήφθησαν στη Βουλή και με την αποπάσης απόψεως αξιοθρήνητη εσωτερική κατάσταση της χώρας, αποδεικνύεται κατά των πιστικότερων δυνάμεων τρόπων ότι όλες οι λειτουργίες του κράτους έχουν καταρρεύσει. Ότι η Ελλάδα δεν είναι κανονικό κράτος. Ότι υπάρχει σύψη και παρακμή. Και ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι βυθισμένο στο τέλμα. Την κατάρρευση αυτή, την τελματώδη αυτή κατάσταση, την οποία προφανώς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτοί που την δημιούργησαν, δεν έχουμε το δικαίωμα να την ατενίζουμε ασυγκίνητη, απαθής και αδιάφορη, παρακολουθώντας με σταυρωμένα τα χέρια την κατακριμνών πορεία της χώρας. Το έθνος πρέπει επιγόντως να αφυπνιστεί. Ο λαός πρέπει να αντιδράσει. Ως πρώτο βήμα για την αντίδραση αυτή είναι η δημιουργία ενός νέου κομματικού σχηματισμού, ο οποίος αποτελεί μονόδρομο και διακαεί πόθο της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού. Ανταποκρινόμενοι στο επίμονο και επιτακτικό αυτό αίτημα, καταθέσαμε ενώπιον του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου την υπό του νόμου επιβεβλημένη δήλωση περί ιδρύσεως πολιτικού κόμματος υπό τον τίτλο «ΕΑΝ». Αναγγέλλοντες προς τον ελληνικό λαό την ίδρυση νέου κόμματος, έχουμε τη βεβαιότητα ότι αναγγέλλουμε ευχάριστη είδηση, διότι η ίδρυση ενός νέου κόμματος, μη έχοντας ούτε μία εσωτερική ή εξωτερική εξάρτηση, ικανού και αποφασισμένου να πραγματοποιήσει βαθιές, δραστικές, σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στα πολιτικά πράγματα, στο κράτος, στην οικονομία και την κοινωνία, ώστε η Ελλάδα να ξαναγίνει κανονικό κράτος που θα εξασφαλίζει σε όλους τους Έλληνες πολίτες ισονομία, παιδεία, υγεία, εργασία, ευημερία, τάξη και ασφάλεια, που με αμήλικτη αυστηρότητα θα πατάξει το έγκλημα και τη βία, που θα εξεριζώσει κάθε αιστεία διαφθοράς και κάθε θύλακα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, που θα προστατεύσει την κοινωνία και πρωτίστως την νεότητα από τα ναρκωτικά, που θα αναρρυπήσει το πατριωτικό και θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων, που θα θέσει τέρμα στον λάθρο μεταναστευτικό επικισμό της χώρας, που με νόμιμα μέσα θα απαλλάξει το κέντρο της πρωτευούσης και άλλες περιοχές αυτής, ως και της λοιπής Ελλάδος, από την πνιγυρά ατμόσφαιρα που πηγάζει από την πλημμυρίδα των λαθρομεταναστών, και θα απαλλάξει επίσης τη χώρα από την αφόρητη τυραννία που προκαλεί η αχαλήνωτη ανομία συγκεκριμένης μερίδος του πληθυσμού, η οποία με την ενθάρρυνση του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Μητσοτάκη έχει αποθρασινθεί. Η δημιουργία, επαναλαμβάνομαι, ενός τέτοιου κόμματος αποτελεί υπέρτατο εθνικό χρέος. Αυτό το κράτος επιθυμούμε. Και για τη δημιουργία ενός τέτοιου κράτους γεννήθηκε το ΕΑΝ. Εάν όλα αυτά μιλούν στην ψυχή σας, εάν όλα αυτά είναι και δική σας επιθυμία, εάν συμμερίζεστε τις ιδέες μας, τις αγωνίες μας και τις ανησυχίες μας, σας καλούμε να στρατευθείτε στο πλευρό μας για την ανατροπή δια της δημοκρατικής διαδικασίας του σημερινού διεφθαρμένου καθεστώτος, όμοιο του οποίου ουδέποτε στο παρελθόν εγνώρισε ο τόπος. Ιδιαίτερος καλούμε τους νέους, οι οποίοι ιστορικώς πάντοτε υπήρξαν πρωτοπόροι των εθνικών και δημοκρατικών αγώνων, να ανταποκριθούν στο προσκλητήριο του κόμματός μας και να γίνουν σημεοφόροι του αγώνος μας. Διότι αυτοί κυρίως είναι τα θύματα του παλαιοκομματισμού. Αυτοί κυρίως πληρώνουν τα ανομήματα, τα αμαρτήματα, τα εγκλήματα του κομματικού κατεστημένου. Διότι η ανεργία που αυτούς κυρίως πλήττει είναι έργο του παλαιοκομματισμού. Και διότι αυτοί θα κληθούν να πληρώσουν τα συσσωρευμένα χρέη που δημιούργησαν και εξακολουθούν να συσσωρεύουν οι ένοχοι της υποθηκεύσεως του μέλλοντός τους. Επομένως, ο αγώνας του ΕΑΝ
είναι και δικός τους αγώνας. Τα παλαιά κόμματα δεν έχουν μέλλον, έχουν παρελθόν, έχουν βεβαρημένο παρελθόν. Το πολιτικό τους μητρό είναι κυλιδωμένο. Μετά από μισό αιώνα έχουν σκουριάσει, έχουν σαπίσει, έχουν χορτάσει. Καιρός είναι οικία βουλήσει να αποσυρθούν από την πολιτική σκηνή. Άλλος θα τα εξαφανίσει η οργή του λαού, ο οποίος κατ' επανάληψη τα ενεπιστεύει, αλλά πάντοτε διεψεύστη και τραγικώς απεγοητεύθη. Ελληνικέ λαέ, η αιτία της κακοδαιμονίας της Ελλάδος, η ρίζα του κακού είναι τα παλαιά κόμματα. Ξεριζώστε τα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν απ' όλα όμως, κυρίες και κύριοι, έχουμε προαναγγείλει σήμερα μια ζωντανή συνέντευξη εδώ, στους ραδιομακελάριδες, του πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Αναστασίου Κανελοπούλου, ο οποίος σύμφωνα με τις χθεσινές διαδικασίες του Εθνικού Κόμματος Έλληνες, είναι ο νέος πρόεδρος του σχηματισμού, ο οποίος θα κατέρθει στις εκλογές, αφού πρώτα, κυρίες και κύριοι, πάρει την άδεια, όπως γίνεται νομίμως, με όλα τα ελληνικά δημοκρατικά κόμματα, από τις 5 Μαΐου και μετά. Σήμερα, η εφημερίδα μας φέρνει στη δημοσιότητα όλο το παρασκήνιο, υπό τον τίτλο «Γκρεμίζω το σάπιο καθεστώς. Η δίκη των δικαστών για την κάθοδο στις εκλογές». Ο κύριος Αναστάσιος Κανελόπουλος θα είναι σε λίγο μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, θέλω να καλημερίσω τον κύριο Αναστάσιο Κανελόπουλο. Σας ευχαριστώ θερμώς που είστε στην τηλεφωνική γραμμή. Σας ευχαριστώ και εγώ και ευχαριστώ και τους πελάτες και τους ακροατάς που θα μας ακούσουν. Πελάτες είναι και αυτοί. Πελάτες είναι. Πελάτες, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς είναι πατριώτες πελάτες. Πατριώτες. Ναι, ναι. Και ξέρω πολύ πατριώτες, καλά. Πελάτες υπό την έννοια ότι είναι ακροατές του σταθμού σας. Και είναι και πατριωτικό κοινό, το οποίο περιμένει πώς και πώς να ακούσει τις πρώτες κουβέντες, να ακούσει τις πρώτες απόψεις, να ακούσει ζωντανά τον πρώτο λόγο του νέου Προέδρου του Εθνικού Κόμματος Έλληνες. Καταρχήν θέλω να μου πείτε πώς έγινε η εκλογή και κατόπιν ποιας ορίμου σκέψεως οδηγηθήκατε στο να αναλάβετε την ηγεσία ενός κόμματος το οποίο έχει πάρα πολλή δουλειά και το οποίο βεβαίως θα συστοιχιστεί στο μεγάλο πατριωτικό αγώνα που δίνεται για την απελευθέρωση πατρίδος μας. Πρέπει καταρχήν να πω ότι δεν είναι η φιλαρχία η οποία με οδήγησε στην απόφαση να κατέλθω στο πολιτικό στίβο. Είναι η επιβολή και η εκπλήρωση, θεωρώ, υψίστου εθνικού καθήκοντος. Υπό τις σημερινές μάλιστα περιστάσεις, που τα πράγματα ατυχώς για την χώρα δεν προϊονίζονται καλά, το καθήκον αυτό είναι επιτακτικόν και επίγον. Και επειδή συγχρόνως οι αξίες, οι αιώνιες αξίες του έθνους και η Εκκλησία βάλλονται, λιδωρούνται, χλεβάζονται, δεινώς δοκιμάζονται, το καθήκον αυτό είναι και ιερό. Αποφάσισα λοιπόν, έχοντας ιδρύσει εγώ ένα κόμμα, το όνομα, η ονομασία του οποίου ήταν ΕΑΝ, με την ιδρυτική του διακήρυξη να είναι στην ιστοσελίδα
ean.com.gr, οι θέσεις αυτές εγκολπώθηκαν και από την ηγεσία του κόμματος του κυρίου Κασιδιάρη, αλλά και από τα μέλη αυτού. Το δικό μας κόμμα δεν προχώρησε, για λόγους ανεξαρτήτως της θέλησεώς μας, γιατί όπως γνωρίζετε, τα κόμματα για να ιδρυθούν χρειάζεται ή ένα γεγονός πολύ σοβαρό στη χώρα για να αναδειχθεί ένας ηγέτης, ή να υπάρχουν χρήματα. Κατά συνέπεια, εμείς μη δυνάμενοι να απλωθούμε σε όλη την επικράτεια, ανταποκριθήκαμε στο αίτημα του ανθρώπων που εκπροσωπούν το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη και συζητήσαμε μαζί του τις προϋποθέσεις συνεργασίας των δύο κομμάτων. Είπαν ότι συμφωνούμε εις το ακέραιο με τις θέσεις σας. Ελάτε να τις εφαρμόσετε με το κόμμα μας. Αυτό ακριβώς έγινε και καταλήξαμε σε αυτή την απόφαση μετά την επιχειρουμένη με συνταγματικό πράξη κόπημα απαγόρευση του κόμματος αυτού να κατέλθει στον πολιτικό στίβο. Οφείλω να σας πω, κύριε Χίο, και να ακούσουν όλοι οι ακροατές σας, ότι από το 1864 που εισήχθη ο κοινοβουλευτισμός στη χώρα μας, δια πρώτην φοράν επιχειρείται η απαγόρευση κόμματος να κατέλθει στον πολιτικό στίβο, να διεκδικήσει την ψήφο του λαού. Αυτοί είναι οι δημοκράτες. Αυτή είναι η δημοκρατία για την οποία επέρονται οι σημερινοί, οι οποίοι κάνουν οτιδήποτε για να αποδείξουν ότι δεν είναι δημοκράτες, αλλά δημοκρατικό προσωπείο φέρουν. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητή κύριε Σαγγελεύ, θέλω να σταθούμε λίγο στο κυβερνητικό πρόσωπο που αποκαλείται Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτούς τους ανθρώπους τους γνωρίζετε προσωπικώς στην μακρά θητεία σας και στον εισαγγελικό χώρο αλλά και στα τελευταία χρόνια στον πολιτικό στίβο. Γνωρίζετε την οικογένεια Μητσοτάκη, γνωρίζετε αυτοί οι άνθρωποι τι παρελθόν, πολιτικό παρελθόν έχουν και τι ακριβώς κάνουν τώρα στην Ελλάδα. Και το ρωτώ αυτό διότι, πιστέψτε με, ο κόσμος είναι πάρα πολύ εξοργισμένος και προς το πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος καθημερινά εισπράττουμε από αυτόν μία νέα συγγνώμη. Μία νέα συγγνώμη για την οικονομία, μία νέα συγγνώμη για την ακρίβεια η οποία έχει τσακίσει τους Έλληνες πολίτες, μία νέα συγγνώμη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Τι άνθρωποι είναι αυτοί που μας κυβερνούν, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε? Οι δημόσιοι άνδρες κρίνονται από τα έργα τους. Καταρχήν, σε αυτό που είπατε ότι δεν ήξερα, σε ανδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, εάν είχε συμβεί, ο Πρωθυπουργός δεν θα έμενε ούτε μία ώρα στη θέση του. Χωρίς να ασκηθεί καμία πίεση, θα υπέβαλε ο ίδιος παραίτηση. Καθώς αναφορά τώρα την οικογένεια αυτή, δεν κρίνουμε την οικογένεια, επειδή έχω και εγώ μια ηλικία, χωρίς να ασκηθεί καμία πίεση, θα υπέβαλε ο ίδιος παραίτηση. Χωρίς να ασκηθεί καμία πίεση, θα υπέβαλε ο ίδιος παραίτηση. Καθώς αναφορά τώρα την οικογένεια αυτή, δεν κρίνουμε την οικογένεια, επειδή έχω και εγώ μια ηλικία, θυμάμαι, τα Ιουλιανά του 1965. Τα Ιουλιανά του 1965. Βεβαίως. Τα ενθυμούμε πάρα πολύ καλά, γιατί τότε ήμουνα ένας όριμος έφηβος και ενθυμούμε ότι οι εφημερίδες έγραψαν ότι ο υφήνων νους της αποστασίας ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Μακαρίτης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Μάλιστα, ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού. Μάλιστα έχω από κάτι
βιβλία που έγραψε, όχι που έγραψε, που έβγαλε το Βήμα πριν από κάποια χρόνια, τους τόμους, mm-hmm. 1920-1930 και έφτασε μέχρι το 1960-1970. Γράφεται λοιπόν σε εκείνο τον τόμο ότι ο αείμνηστος Γεώργιος Παπανδρέου δεν έπρεπε να δώσει το Υπουργείο Οικονομικών στον αείμνηστο Μητσοτάκη. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αείμνηστος, εν πάση περιπτώσει, εσείς για λόγους ευγενίας. Ο καθένας σας ακούω έναν ευγενέστατο άνθρωπο. Μπορούμε να πούμε, ας πούμε, σεβασμός προς τους νεκρούς. Εν πάση περιπτώσει, σεβασμός προς τους νεκρούς. Οι νεκροί δεν δικαίονται, οι πολιτικοί νεκροί δεν δικαίονται. Σωστή η παρατηρήσή σας. Λοιπόν, ενθυμούμε λοιπόν ότι ήταν ο ηθήνων νους της Αποστασίας και δεν γνωρίζω εάν επειδή η Αποστασία επεσόρευσε στη συνέχεια πολλά δεινά στην Ελλάδα και τα δεινά αυτά τα πληρώσαμε μετά. Πλήρωσε και ο λαός, αλλά πλήρωσε και η χώρα, το Κυπριακό κτλ. Άρα από εκεί μπορούμε να πούμε ότι έρχονται και οι ρίζες των Μητσοτάκηδων. Ο σημερινός πρωθυπουργός, αγαπητέ κύριε Κανελόπουλε, και ο παραιτηθής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Χατζηδάκης, ποινικές ευθύνες δεν έχουν για την υπόθεση των Τεμπών? Και κατά δεύτερον, στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, όπως θα θυμάστε πολύ καλά, ως ένας εξαιρετικός δικαστικός στον τομέα σας, εκείνη την περίοδο εφαρμόστηκε η αυτόφορη διαδικασία χωρίς να υπάρξει καμιά άρση ασυλίας από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αποτέλεσμα τότε, όπως ενθυμίστε και εσείς, να προχωρήσουν οι αστυνομικές αρχές στην επαυτοφόρο σύλληψη για διαρκές κακούργημα, αν δεν κάνω λάθος και αν μιλάω σωστά, στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Δεν θα μπορούσε τώρα να εφαρμοστεί μια ανάλογη διαδικασία, ειδικά για τον κύριο Καραμανλή, ο οποίος ήταν ο παραιτηθής πρώην υπουργός μεταφορών? Δηλαδή, ο νόμος γιατί δεν επιβάλλεται όπως πρέπει να επιβληθεί? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ποινικά αδικήματα? Κοιτάξτε, όσον αφορά το... εκείνη την εποχή για την οποία μιλάτε, το 2013, έγινε μία προκαταρκτική εξέταση, η οποία διενεργήθη από τον νεότερο τότε αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι σήμερα στην την υπηρεσία που λέμε νομιμοποιήσεως εσόδων από παράνομες πράξεις. Ο κύριος Βουρλιώτης. Ναι, διενήργησε, του ανετέθη η εντολή Δευτέρα και Παρασκευή προς το Σάββατο την τελείωσε. Λοιπόν, και προηγήθη λοιπόν η προκαταρκτική εξέταση και τότε απεφάσισαν ότι έπρεπε να γίνουν συλλήψεις, διότι το Σύνταγμα προβλέπει όντως σε αυτόφορα κακουργήματα και ο βουλευτής μπορεί να συλληφθεί. Τώρα, όσον αφορά τα Τέμπη, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορεί να είναι αυτόφορο. Πιάσαμε τον κύριο, τον κύριο Καραμαλή, τον πιάσαμε, τον συλλάβαμε. Πρέπει να γίνει ένα κατηγορητήριο. Δεν είναι εύκολο δηλαδή με αυτόφορο διαδικασία. Το πρέπει να γίνουν ταχύτατες ερεύνες. Γιατί κατά τη γνώμη μου δύο δικογραφίες πρέπει να σχηματιστούν, ή μπορεί να και να έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες. Η μία αφορά την ευθύνη του σταθμάρχου της Λαρίσης και των περί αυτών, και η δεύτερη την διαχρονική ευθύνη των κυβερνήσεων, η οποία οδήγησε στην αποδιάθρωση, στην κατάρρευση των ελληνικών σιδηροδρόμων. Γιατί όπως έχετε διαπιστώσει και από τις τηλεοράσεις που ακούμε και εσείς γράφετε κτλ., δεν είχε όψη μιας κανονικής υπηρεσίας
οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι δεν είχαν την όψη μιας πειθαρχημένης υπηρεσίας η οποία να λειτουργεί. Ξέρω εγώ, θεωρώ ότι την παραμέλησαν και υπάρχουν βεβαίως ευθύνες, πολλές ευθύνες και πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα έχουν ξοδευτεί εκεί. Και εμείς θεωρώ η Ελλάδα δυστυχώς ίσως να είναι από τις πρώτες χώρες στον κόσμο που να έχει τόσο κακό σιδηροδρομικό δίκτυο. Εγκατελείφθη από τους πολιτικούς διότι έδωσαν προτεραιότητες σε άλλα πράγματα. Στη μάσα. Δεν σας άκουσα. Στη μάσα, κύριε Πρόεδρε, στη μάσα. Όλα τα λέμε ανοιχτά, στη μάσα. Ξέρω ότι δεν είστε... Ξέρετε, κύριε Χίο, σας ακούω λίγο επιφυλακτικό, αλλά ξέρω δεν μασάτε τα λόγια. Ξέρετε, κύριε Χίο, όταν βλέπω ότι η τουρκική βιομηχανία, στρατιωτική και άλλη, έχει προχωρήσει τόσο πολύ, καλύπτει το 75% το στρατιωτικό της αναγκών σε οπλικά συστήματα εξιδίων δυνάμεων με δικά της εργοστάσια και εργάζονται εκεί εκατομμύρια ο κόσμος και η Ελλάδα να μην έχει ένα εργοστάσιο να φτιάχνει ένα ντουφέκι. Ένα εργοστάσιο για να φτιάχνει ένα ντουφέκι, όπως το είπατε. Είδα τον κύριο Ερντογάν να φωτογραφίζεται πριν από 24 ώρες μέσα σε ένα, στο πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Τουρκίας. Οι Τούρκοι φτιάχνουν και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εκτός από πυράβλους, εκτός από οπλικά συστήματα, εκτός από αεροπλάνα και διαθέτουν ίσως το μεγαλύτερο αεροδρόμιο σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη, ναι. Είμαστε πολύ πίσω, κύριε Πρόεδρε. Και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας ως πρόεδρος πια του Εθνικού Κόμματος Έλληνες, το οποίο συνίδρυσε ο κύριος Ηλίας Κασιδιάρης. Ποιες είναι οι πρώτες προτεραιότητες, ποιες είναι οι εξαγγελίες ενός προέδρου ενός εθνικού κόμματος? Πώς τις ιεραρχείτε? Σήμερα ακούσατε ζούγκλα στην Πατησίων. Έχουν κλείσει τους δρόμους. Ένας αστυνομικός αναγκάστηκε να πυροβολήσει στον αέρα τρεις φορές και διώκεται αυτή τη στιγμή για άσκοπους πυροβολισμούς ενώ κινδύνευσε να τον σκοτώσουν. Όταν είστε εσείς, νομίζω και κάτω, ίσως να υπηρετούσατε και μια φορά υπηρετούσα και εγώ στην εισαγγελία. Θα επανέλθω στο πρώτο θέμα. Ναι, ναι. Αλλά σε αυτό που θίγεται σήμερα και εγώ λόγω της υπεραπασχολήσεως δεν το έχω ακούσει. Ναι, σήμερα πριν από λίγη ώρα στην ΑΣΟΕ, ναι, σας ενημερώνω επισήμως, όπως έρχεται η ενημέρωση, ένας αστυνομικός περικυκλώθηκε από 10 άτομα στα γνωστά επεισόδια της, ναι, ΑΣΟΕ. Ναι, ναι. Σε αυτό το άβατο που πρέπει, ναι, να τελειώνουμε με αυτή, ναι, την ιστορία, ναι, ναι, κάποια στιγμή. Δεν τελειώσαμε. Είχαν πει ότι θα τελειώσουμε, δεν τελειώσαμε. Περικυκλώθηκε από 10 κουκουλοφόρους οι οποίοι προσπάθησαν να τον σκοτώσουν. Και αναγκάστηκε να πυροβολήσει τρεις φορές στον αέρα. Και αυτή τη στιγμή έχει σχηματιστεί, λέει, δικογραφία στον αστυνομικό για άσκοπους πυροβολισμούς. Κοιτάξτε, δεν με εκπλήσει, διότι η Ελλάδα, η αστυνομία την έχουμε παροπλισμένη. Φοβούνται οι αστυνομικοί να επιτελέσουν το καθήκον τους. Η αστυνομία, ενώ μπορεί να λειτουργήσει θαυμάσια, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία αγάπησαν την αστυνομία και εισήλθαν στο αστυνομικό σώμα και θέλουν να προσφέρουν. Εκ της θέσεως λοιπόν, εκ της υπηρεσίας των, είναι υποχρεωμένοι καθημερινώς να διακινδυνεύουν οι άνθρωποι. Δεν έχει αποσαφινιστεί το πλαίσιο δράσεως της αστυνομίας όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη στην Αμερική, λένε, όταν σε διατάσσουν την πλάτη να μας δείξεις και τα χέρια ψηλά, εάν δεν συμμορφωθείς και κουνηθείς, σε πυροβόλησαν. Θέλω να πω ότι και εδώ στην Ελλάδα οι αστυνομικοί πρέπει να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν κάθε φορά. Συμφωνείτε σε αυτή την πρακτική των Αμερικανών αστυνομικών? Οι Αμερικανοί, για να αντιθασεύσουν ένα λαό και να είναι πειθαρχημένος ένας λαός 350 εκατομμύρια κανόν, έχουν κανόνες. Έχουν δημοκρατία, έχουν ελεύθερο λόγο που εκεί πρέπει να τους θαυμάσουμε. Έχουν ελευθερία λόγου, βλέπετε, και ηγετικά στελέχη βγαίνουν στις τηλεοράσεις τους και λένε τη γνώμη τους ελεύθερα. Σαφώς, εδώ πάνε κατηγορούμενο τον Τραμπ. Θεωρούν για τους δικούς τους λόγους
ότι ο Τραμπ διήγερε το λαό να κινηθεί προς το Καπιτόλιο. Και όσον αφορά τώρα, έχουμε μία νομοθεσία που δυστυχώς έχει φάει πολλούς εξαιρετικούς ηγείτορες της Αμερικής που ήθελαν να διεκδικήσουν την Προεδρία της Αμερικής. Και τα δικαιώματα των Αμερικανών. Βγαίνει κάποιος απίθανος τύπος και να μπορεί να πει τη γυναίκα, ξέρω εγώ, πριν 40 χρόνια και τα λοιπά μου συνέβη αυτό και τα λοιπά. Είναι περίεργα τα πράγματα προς αυτό το τομέα. Δηλαδή, και έχουν φαγωθεί πολύ, πολύ αξιόλογοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να κυβερνήσουν την Αμερική. Σας ακούω, σας ακούω να είστε έτσι, ας το πω, όχι θειασότης, αλλά εν πάση περιπτώσει να έχετε κάποιες απόψεις που συγκλίνουν με τον Τραμπ, έτσι. Και εγώ πιστεύω στις διακηρύξεις του Τραμπ ότι είμαι σύμφωνος. Σχεδόν σε όλα σύμφωνος, ναι. Είστε σύμφωνος σχεδόν, γιατί θεωρείτε πιθανότατα ότι ο άνθρωπος αυτός το πρώτο που κοιτάζει είναι την πατρίδα του και πάνω απ' όλα την απασχόληση των Αμερικανών πολιτών. Στο θέμα, αγαπητοί κύριοι... Αυτό είπε όταν βγήκε στη τότε, είπε αν ενθυμίστε, τι δουλειά έχει τότε, γιατί να πληρώνουμε εμείς το ΝΑΤΟ. Θέλετε το ΝΑΤΟ, πληρώστε. Εγώ θεωρώ, είπε ότι η Αμερική δεν κινδυνεύει από κανέναν. Ούτε και κανένα ευρωπαϊκό κράτος από κανένα. Πληρώνουμε τόσα χρήματα. Πληρώστε το ΝΑΤΟ από την τσέπη σας. Λοιπόν, πληρώστε εσείς, της είπε τότε της καγκελαρίου της Μέρκελ. Πληρώστε εσείς. Αν θέλετε το ΝΑΤΟ. Και εν πάση περιπτώσει, όπως για κάθε χώρα, κύριε Χίο, προέχουν τα δικά της συμφέροντα. Η εξωτερική πολιτική κάθε κράτους αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της χώρας τους και στα συμφέροντα του λαού της. Δεν μπορεί να ασκούμε εξωτερική πολιτική για να εξυπηρετήσουμε ή για τα συμφέροντα των άλλων ή για να αρέσουμε στους άλλους. Λοιπόν, στο ερώτημα στο θέμα του αστυνομικού, ναι. Στο ερώτημα που μου είπατε του αστυνομικού, όπως σας είπα, πρέπει να αποσαφινιστεί το πλαίσιο δράσεως. Πότε μπορεί να πυροβολεί και πότε όχι. Εγώ όταν ήμουν εισαγγελέας ποινικής διώξεως, κάποτε, πολλά από χρόνια πριν, μου έφεραν ένα αστυνομικό και στο Μενίδη το επετέθησαν κάποιοι Ρωμά, τους λέμε. Ναι, μην τους πείτε αλλιώς, μπορεί να σας αποκαλέσουν και ρατσιστή. Ναι, όχι, να πω κάτι. Στην Καταοχογιά είναι πάρα πολύ ανατοπό Ρωμά. Και μου είπανε, μην με λέτε Ρωμά, εμείς είμαστε Τσιγκάνοι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εκεί στο Μενίδη λοιπόν κινδύνευσε ένας αστυνομικός και μου τον έφεραν συνοδεία. Αμέσως έδωσα εντολή ελεύθερος, προκαταρκτική, έγινε προκαταρκτική εξέταση. Διαπιστώθηκε ότι ο άνθρωπος κινδύνευσε και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Γιατί τέτοια σκληρότητα, κύριε Πρόεδρε, στα αστυνομικά όργανα? Όταν κάνουν τη δουλειά τους. Εντάξει, όταν ξεφεύγουν από το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, γιατί ενθυμίστε και εσείς. Μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Μπορεί να υπερβούν το όριο, ας το πούμε, σε κάθε περίπτωση. Οπότε να ελεγχθεί ο αστυνομικός. Αλλά αν τον αστυνομικό τον διώκουμε, είτε πράττει, είτε δεν πράττει, είτε αδρανεί κτλ., τότε δεν θα έχουμε αστυνομία. Και ο αστυνομικός τότε θα κοιτάξει να περάσει την ώρα του, να συμπληρώσει το ωράριό του και να πάει σπίτι του. Αλλά δεν μπορεί να ζήσει ένα κράτος χωρίς αστυνομία. Επαναλαμβάνω όμως ότι πρέπει να είναι καθορισμένα τα όρια. Να σας πω κάτι. Εγώ αν ήμουν υπουργός δικαιοσύνης ή πρωθυπουργός, να το πω έτσι, τι θα έκανα τώρα, ομίλησα λιγάκι σαν να είμαι. Βρίσκομαι στο καφενείο. Όχι, μισό λεπτό. Δεν βρίσκεσαι στο καφενείο. Συζητάτε και σας... Σας έλεγα τι θα έκανα. Σας ακούν απλοί άνθρωποι, κύριε. Ο αρχηγός, θα έλεγα. Όχι ο υπουργός δικαιοσύνης. Όχι ο γενικός γραμματέας στην ιεραρχία. Ιεραρχικός να είστε πάνω από τον αρχηγό. Ο αρχηγός είναι εκείνος που αποφασίζει και ο αρχηγός θα δίνει λόγο σε μένα. Όχι εγώ διέταξα. Όχι εγώ έκανα εκείνα κτλ. Έτσι γίνεται και στις άλλες αστυνομίες όλου του κόσμου. Τον αρχηγό της αστυνομίας τον εκπαραθύρωσαν, κύριε Καρλόπουλε, πριν από λίγες μέρες. Ο αρχηγός της αστυνομίας δεν μπορεί να έχει διακοσμητικό ρόλο. Εκπαραθυρώθηκε. Ο αρχηγός της αστυνομίας είναι υπεύθυνος απέναντι του πρωθυπουργού της κυβερνήσεως. Σε εκείνον θα λογοδοτήσει. Τι δουλειά έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να εμπλέκεται σε αστυνομικές δραστηριότητες από τη στιγμή που δεν τις γνωρίζει?
Συμφωνώ απολύτως. Με ρωτήσατε προηγουμένως τι θα έκανα εγώ λοιπόν κατά προτεραιότητα. Μάλιστα. Πρώτη προτεραιότητα θα ήταν η στεναρά και αποφασιστική αντιμετώπιση του εγκλήματος και η αποκατάσταση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών. Το πρώτο. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος θέλει πρώτα να ζει με ασφάλεια. Δυστυχώς σήμερα κινδυνεύει και στο σπίτι του και στην εργασία του και στον δρόμο και στη συγκοινωνία και αύριο θα κινδυνεύουμε ενδεχομένως και μέσα στις εκκλησίες. Δεύτερον, την αναστήλωση των θεσμών. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα πρέπει να γίνει κανονικό κράτος και δεν είναι κανονικό κράτος. Και βεβαίως θα μέλημα όπως είναι πάντοτε η αποφασιστική αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων. Μην ξεγελιόμαστε. Τα οικονομικά στοιχεία είναι αμήλικτα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Η Ελλάδα χρωστάει 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποια στιγμή μπορεί να προκύψει ζήτημα δυνατότητων εκπληρώσεως του δημοσίου χρέους. Οπότε θα έρθουν νέα μνημόνια. Ο όγκος των ανεξοφλήτων χρεών προς το δημόσιο των πολιτών και προς τα ασφαλιστικά ταμεία ανέρχεται σε ένα λιγιώδες ύψος. Ακούω 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ιδιωτικό χρέος ακούω 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αλλά και ένα άλλο πράγμα που θα έθετα εγώ, κύριε Χίο, θα έλεγα ότι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και κύριοι του ΠΑΣΟΚ χρωστάτε στο λαό από 400 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας. Πείτε μου εάν, πότε και πώς θα εξοφληθούν αυτά τα χρέη προς τις τράπεζες. Και αν ακολουθούσα το παράδειγμα αυτών, που θα ήταν βεβαίως αντισυστηματικό, αλλά αντισυστηματικό είναι ο νόμος που θέλουν να απαγορευτεί το κόμμα του Κωσιδιάρη, εάν ήταν συνταγματικό, που δεν είναι, που δεν θα μπορούσα να το κάνω, λέω τώρα, τι θα έκανα, αν σκεφτόμουν όπως αυτή, θα έλεγα τα κόμματα αυτά, επειδή δεν εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος, απαγορεύεται να κατέφθουν στον πολιτικό στίβο. Ρωτήστε το λαό. 400 εκατομμύρια το ένα και 400 εκατομμύρια από τις τράπεζες. Θα τα πληρώσει ο λαός. Ποτέ δεν θα εξεφληθούν αυτά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε και εκφράζετε και τις απόψεις πάρα πολλών Ελλήνων πολιτών. Θέλω να πάμε λίγο στον τομέα της δικαιοσύνης, κύριε Αντιεισαγγελέα του Αριουπάγου, επιτιμή. Τι ακριβώς συμβαίνει στη δικαιοσύνη? Πολλά παράπονα για τους Έλληνες δικαστές. Ότι δεν λειτουργούν άμεσα, ότι αυθαιρετούν. Λίγο δυνατότερα, παρακαλώ, να ακούω. Ήθελα να ρωτήσω ένα ακόμα θέμα που μας αφορά και είναι ο τομέας της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Τι ακριβώς συμβαίνει στη δικαιοσύνη? Ερίζουν δικαστές μεταξύ τους. Οι πρόεδροι των ενώσεων δικαστών και εισαγγελέων ερίζουν μεταξύ τους. Πολλά παράπονα των Ελλήνων πολιτών προς τις δικαστικές αρχές ότι δεν λειτουργούν άμεσα και όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Μία απόφαση η οποία ήρθε και την παρακολουθήσατε, η οποία αφορά τους πληστηριασμούς. Και το ερώτημα του Έλληνα πολίτη, είναι δυνατόν ένα τμήμα του η ολομέλεια του Αρείου Πάγου να αποφασίζει θετικά για τους πληστηριασμούς, για τα κοράκια των πληστηριασμών? Έχετε ζήσει στον χώρο της δικαιοσύνης. Περιμένει ο πολίτης να ακούσει μία άποψη στήριξης του ελληνικού λαού. Ο δικαστής είναι δέσμιος των νόμων. Το νόμο εφαρμόζει. Το νόμο του κυρίου Μητσοτάκη και του προκατόχου του εφήρμοσε ο Άριος Πάγος. Μπορούσε το θέμα αυτό, κύριε Χίο, να το λύσει η κυβέρνηση με μία τροπολογία. Με μία τροπολογία. Δεν είχε όμως το θάρρος να το πράξει αυτό. Και το μετέφερε στη δικαιοσύνη, ότι αν εξελιχθούν έτσι τα πράγματα όπως ήθελε, να λέει εγώ νύπτω τα σχήρας μου. Δεν φταίω εγώ, φταίω η δικαιοσύνη. Αυτή είναι δειλία και οι δημόσιοι άνδρες δεν πρέπει να είναι δειλοί. Πρέπει να έχουν το θάρρος να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Λοιπόν, αυτό δεν έπρεπε το θέμα να το λύσει η δικαιοσύνη, έπρεπε να το λύσει ο νόμος.
και να μην ασχοληθεί για την απαγόρευση των κομμάτων, έπρεπε με μια τροπολογία να απαλλάξει, να λυτρώσει εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες από αυτό το βραχνά. Αυτή είναι η θέση μου. Θέλω να ρωτήσω πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα στον Αριοπάγο της επικείμενης καθόδου του κόμματος, του Εθνικού Κόμματος Έλληνες, και πώς θα αντιμετωπιστεί νομικά το νομοσχέδιο το οποίο έχει θέσει κυβέρνηση για απαγόρευση της καθόδου του κόμματος και του κύριου Κασιδιάρη της εκλογής. Καταρχήν ο κύριος Κασιδιάρης θα είναι υποψήφιος. Θα είναι υποψήφιος στην πρώτη Αθηνών. Στην πρώτη Αθηνών. Μάλιστα. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό νομικά? Θα έχετε παρακολουθήσει, η συντριπτική πλειοψηφία των συνταγματολόγων, διακεκριμένων συνταγματολόγων, αυτοί δηλαδή οι οποίοι τιμούν την Πανεπιστημιακή Τίβενο, έχουν δηλώσει και έχουν γράψει επισήμως, υπευθύνως, εν υπογράφω στις εφημερίδες, ότι ο νόμος αυτός είναι αντισυνταγματικός. Υπάρχουν όμως και κανένα δύο, τρεις, δεν ξέρω ποιος, οι οποίοι υποστηρίζουν το αντίθετο. Μου αρέσει ο τρόπος που τα λέτε. Είναι πολύ εκλαϊκευμένος. Είναι σαν να μιλάτε στον απλό κόσμο. Αρέσει πολύ στον κόσμο αυτός ο τρόπος που μιλάτε. Η αμεσότητα του λόγου σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι ευθύς και ειλικρινής. Και απλός άνθρωπος. Και απλός άνθρωπος. Κύριε Χίο, όπως και εσείς, από κάποια προσεολογία που χρησιμοποιείτε πολλές φορές στα έντυπά σας, ναι, και καταλαβαίνω ότι ξεπερνάω το... και ξεπερνάω. Είμαι και λίγο αθυρόστομος. Λοιπόν, και εγώ είμαι από τα Καλάβρετα, εσείς είστε από τη Μάνη. Εντάξει, Πελοποννήσι είμαστε, μπορούμε, έχουμε και την ίδια καμία μερικές φορές ιδιότυπες λέξεις, ας το πούμε, και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Επανερχόμαστε. Πάτε λοιπόν στον Άριο Πάγο. Ναι, πάτε στον Άριο Πάγο. Τι θα πείτε εκεί? Λοιπόν, κοιτάξτε. Θα πάτε καταρχήν εσείς ο ίδιος, κύριε Πρόεδρε? Όχι, δεν είναι ποινική υπόθεση να την υπερασπιστούμε. Ένα υπόμνημα θα καταθέσουμε συγχρόνως με τους συνδυασμούς μας. Δεν προβλέπεται επακροτηρίο διαδικασία, να πούμε. Α, ναι. Άρα και θα αναμένετε η απόφαση. Το τμήμα αυτό. Το τμήμα του Αρίου Πάγου θα αναθέσει, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις πρόσεις, σε έναν εισηγητή να μελετήσει την υπόθεση και να εισηγητή στο Συμβούλιο το οποίο θα αποφασίσει. Εμείς τι λέμε? Λέμε αυτό το οποίο υποστηρίζει η συντριπτική πλειοψηφία των συνταγματολόγων. Ότι ο νόμος είναι αυτός είναι αντισυνταγματικός. Γιατί? Πρώτος λόγος. Δεν είχε την εξουσία, η νομοθετική εξουσία, ο κοινός νομοθέτης που λέμε στα νομικά, να προβεί σε τέτοια ενέργεια, να ψηφίσει τέτοιο νόμο. Λέει το Σύνταγμα ότι κάθε άλλο κρατικό όργανο, να γνωρίζετε ότι το κράτος έχει κάποια όργανα. Ανώτατο όργανο του κράτους είναι η λαϊκή κυριαρχία. Αυτός ο κόσμος δηλαδή ο οποίος μπορεί να ψηφίζει, αυτός λέγεται λαϊκή κυρία. Το Σύνταγμα λοιπόν λέει ότι... που θέτει, ορίζει ποια είναι τα όργανα του κράτους, ονομάζει ποια όργανα του κράτους, θέτει όμως και τα πλαίσια πώς λειτουργούν. Λέγει λοιπόν σε ένα άρθρο του, στο άρθρο 25, ότι όλα τα κρατικά όργανα οφείλουν να διευκολύνουν την άσκηση των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών. Και λέει ακόμη το εξής, άλλα όργανα του κράτους, παραδείγματος χάρη Βουλή, δεν έχουν το δικαίωμα να επεμβαίνουν εκεί που δεν τους έχω εξουσιοδοτήσει εγώ, ο συνταγματικός νομοθέτης. Ήρθε λοιπόν ο κύριος ητής κυβερνήσεως και λέγουν αυτά, χωρίς καμία νομοθετική συνταγματική εξουσιοδότηση. Τα ξέρει αυτά ο κύριος Γεπεραπετρίτης. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Απεμπόλησε όμως. Ή μάλλον ξέχασε την πανεπιστημιακή του Τίβενο και νομοθέτησε εντελώς αντίθετο νόμο. Αλλά επειδή αυτό που είπα εγώ, ο πρώτος βασικός χειρισμός, ίσως να μην το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, και δικαίως βέβαια, γιατί δεν έχουν νομική παιδεία,
Θα πούμε ένα δεύτερο ισχυρισμό, το οποίο το καταλαβαίνει και το ακούει ο κόσμος κάθε φορά. Είναι το τεκμήριο της αθωότητος. Τι σημαίνει τεκμήριο αθωότητος? Ο κάθε κατηγορούμενος, ο κάθε διωκόμενος, μέχρι εκδόσεως αμετακλήτου καταδικαστικής αποφάσεως, είναι αθώος. Αυτό λέει το τεκμήριο αθωότητος. Αυτοί με τον νόμο τους λένε όχι, είναι τεκμήριο ενοχής, αν καταδικαστείς πρωτοδίκως. Και τους λέει όμως η αρχή αυτή η οποία ισχύει από το 1974. Γιατί από το 1974 υπογράψαμε τη σύμβαση, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία στο άρθρο 6 παράγραφος 2 προβλέπει το τεκμήριο της αθωότητος. Προσέξτε όμως. Αλλά το χειρότερο για αυτούς ποιο είναι? Ότι το 2019, το Φεβρουάριο, ψηφίστηκε νόμος ο οποίος εκύρωσε την 6 του 2016 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία κυριαρχεί, επικρατεί, αυτή η λέξη είναι σωστή, επικρατεί του εσωτερικού δικαίου της Ελλάδος. Και το 28 άρθρο του Συντάγματος δέκεται ότι αυτές οι διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως υπερισχύουν, κατησχύουν και του Συντάγματος και των νόμων, του εσωτερικού δικαίου δηλαδή γενικώς. Λέγει λοιπόν αυτή η οδηγία, η οποία έγινε νόμος του κράτους, έτσι λέγει. Το τεκμήριο της αθωότητος ισχύει μέχρι, όπως σας είπα, μέχρι εκδόσεως αμετακλήτου καταδικαστικής αποφάσεως. Και αν κάποιος των κρατικών λειτουργών αμφισβητήσει καθιονδήποτε τρόπο, με λόγο ή έργο, το τεκμήριο της αθωότητος, τότε ο θυγόμενος έχει δικαίωμα να στραφεί κατά του κράτους και να ζητήσει χρηματική αποζημίωση. Αυτά λέει. Και δεν ντρέπονται, κατέφυγαν σε ένα νομοθετικό έκτρωμα, αγνοούντες, ποδοπαντούντες αυτή την θεμελιώδη αρχή, η οποία ισχύει σε όλα τα πολιτισμένα κράτη του κόσμου. Είστε σαρωτικός σε αυτό, γιατί το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το θέμα για το τεκμήριο της αθωότητας. Άλλωστε έχετε κάνει, δεν ξέρω, εκατοντάδες πιθανότατα δίκες ως πρωτοδίκης. 40 χρόνια σαν εισαγγελέας. 40 χρόνια εισαγγελέας. 40 χρόνια εισαγγελέας. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, αν θα παρακαλούσα, επειδή έχω κάποια υπόχρεση. Ναι, θα σας αποδεσμεύσω σε 3 λεπτά. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, 40 χρόνια εισαγγελέας. Θεωρείτε ότι επιτέλους, εγώ θέτω ένα απλό ερώτημα που ακούω από τον κόσμο, ένας εισαγγελέας επιτέλους σαν τον Ντιπιέτρο ή τον Φαλκόνε, ή ένας στρατιωτικός μπορεί να επιβάλλει τάξη σε αυτόν τον έρημο τον τόπο όπως τον έχουν καταντήσει? Αυτό λέει ο κόσμος. Κοιτάξτε, δια της δημοκρατικής διαδικασίας πρέπει να φανεί στον ορίζοντα κάποιο κόμμα, κάποιος πολιτικός ηγέτης, ο οποίος θα αδιαφορήσει για το πολιτικό κόστος, ο οποίος γνώμων του οποίου μάλλον της πολιτικής του θα είναι το κοινό, το ανώτερο, το γενικό, το εθνικό συμφέρον και όχι το κομματικό συμφέρον κατά την άσκηση της πολιτικής του, που δεν θα υποκύπτει στην καταθλιπτική πίεση των μέσων ενημερώσεως, που θα είναι αποφασισμένος, θαραλέος, να πραγματοποιήσει βαθιές, ριζικές, σαρωτικές μεταρρυθμίσεις παντού, σε όλους τους τομείς της κρατικής δραστηριότητας, ούτε ώστε πρώτον η Ελλάδα να γίνει κανονικό κράτος, να επανέλθει στις ράγες ενός κανονικού κράτους και να, με τις μεταρρυθμίσεις αυτές να επιδιώξει τη δημιουργία μιας ισχυρής, ευνομούμενης, ευτυχούς, ευδαιμονούσης χώρας, με ο κόσμος να πετύχει μια εθνική αναδημιουργία
μια οικονομική ανάπτυξη. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν. Η Ελλάδα όμως προϋποθέτει όμως ότι η Ελλάδα πρέπει να κυβερνήσει διαφορετικά και να διοικηθεί διαφορετικά. 50 χρόνια τα παλαιά κόμματα έχουν κουράσει το λαό. Κουράστηκε ο κόσμος. Βαρέθηκε να ακούει τους παχείς λόγους τους, τα ωραία λόγια τους, τις μεγαλόστορμες διακηρύξεις τους. Κουράστηκε, αηδίασε μάλλον από τα ψέματα, τις δολιότητες, τα μικροτεχνάσματα, τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Κουράστηκε και από την προπαγάνδα των μέσων ανημερώσεως. Χόρτασε από την προπαγάνδα του. Ένα μόνο θέλει. Να φύγει. Να φύγουν. Και να εμφανιστεί ένα νέος πολιτικός ηγέτης. Αυτό πιστεύω ότι επιθυμεί ο ελληνικός λαός. Και εμείς θα προσπαθήσουμε να, διαπνεώμενοι από αυτές τις αντιλήψεις, να πραγματοποιήσουν αυτό το πόθο του ελληνικού λαού, όπου πράγματι το αξίζει. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμώς για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλό κουράγιο που θα το χρειαστείτε. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Επίσης ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον άμεσο λόγο, τον απλό λόγο. Καμία ξύλινη κουβέντα δεν εισέπραξα και πιστέψτε με ότι δεν έχω καμία κομματική δέσμευση για να προβάλλω εδώ κανέναν. Ήμουνα όμως υποχρεωμένος από τις εξελίξεις και από την ειδησιογραφία να προβάλλω, να δούμε, να μάθουμε επιτέλους, να μάθει ο ελληνικός λαός, να μάθει ο κόσμος, να μάθουν οι Έλληνες πολίτες ποιος είναι, ποιο είναι αυτό το νέο πρόσωπο, ποιος είναι αυτός ο νέος πρόεδρος του Εθνικού Κόμματος Έλληνες. I'm all set.